Να θυμηθούμε και τα λόγια του Κωνσταντίνου του Καραμαλή που τώρα τον έχουν, λέει, μέσα στους 10 σπουδαίους Έλληνες. Γι' αυτό, λέει, τον τόπο στέγνωσα την ψυχή μου. Το στέγνωμα της ψυχής είναι αποτέλεσμα της μασονικής παιδείας. Οι μασόνοι στεγνώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να στεγνώσει την ψυχή σου, να στεγνώσει το πορτοφόλι σου χρειάζεται. Να στεγνώσει τις τσέπες σου. Να στεγνώσει το στομάχι σου από το πολύ φαΐ. Γιατί όποιος τρώει πολύ φαΐ δεν μπορεί να καταλάβει τον πεινασμένο. Ο κληρικός και ο πιστός χριστιανός καταλαβαίνουν τον πεινασμένο, γιατί ενώ έχουμε το φαγητό, νηστεύομαι. Αυτή την περίοδο της Σαρακοστής, νηστεύομαι τις άλλες περιόδους της Σαρακοστής, νηστεύομαι Τετάρτη και Παρασκευή και ξέρουμε τι σημαίνει να πεινάς. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν. Λοιπόν, να στεγνώσουμε άλλα πράγματα, όχι την ψυχή μας. Η ψυχή μας πρέπει να είναι δροσερή και ακμαία. Λοιπόν, υπάρχει μια παγκόσμια συνεννόηση για να πετύχουμε τι. Διάβασα προχθές έναν καθηγητή, λέει, του Παντίου Πανεπιστημίου, τον οποίο και εσείς αναφέρατε και αναφέρατε Εντάξει, δεν ανάγκη. Σε ένα έντυπο που έχετε εσείς στην ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, τα θέματα που έδωσε στους φοιτητές του για να περάσουν στις εξετάσεις. Και βέβαια τα θέματα αυτά είναι, ρεζιλεύουν, υβρίζουν το πρόσωπο. Το είπα και από εδώ σας πληροφορώ, έτσι, μόλις προέκυψε το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο ίδιος κύριος λέει απερίφραστα ότι πλέον ο ελληνισμός και αμερικανισμός και ευρωπαϊσμός πρέπει να εκλείψουν. Ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία, ούτε Ελλάδα. Πρέπει εν ονόματι της παγκοσμιοποίησης να ισοπεδωθούν τα πάντα. Εν ονόματι λοιπόν αυτού που θέλουμε να κάνουμε, να ενώσουμε τους ανθρώπους χωρίς το Θεό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, όχι αυτό που καταλήγουν κάποιοι φανατικοί, ο Αντίχριστος είναι αυτός και ο Αντίχριστος είναι εκείνος και γίνονται γραφικοί. Μπορεί να είναι γραφικοί σαν άνθρωποι, αλλά η ουσία των λόγων είναι σωστή. Μία παγκόσμια ενότητα χωρίς το Θεό είναι αυτό ακριβώς που θέλει ο Αντίχριστος. Μάλιστα. Τι θέλει ο Αντίχριστος? Να ενώσει όλους τους ανθρώπους χωρίς το Θεό. Άρα λοιπόν υπάρχει ολόκληρο σχέδιο. Βεβαίως είναι η παγκοσμιοποίηση από πίσω για αυτό το κατάντημά μας και έτσι, το κατάντημα της παιδείας μας. Και έτσι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πίσω από το σχέδιο αυτό δεν υπάρχει άνθρωπος. Μάλιστα. Γι' αυτό κιόλας, επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος, ο συντονισμός πετυχαίνει, αλλά έχει και εκπλήξεις. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να προφυτεύσει και να προμαντεύσει, είναι ψυχολόγος, μπαίνει στις ψυχές ιδίως των ηγετών που είναι παραδομένοι στα χέρια του, ψυχανεμίζεται τι θα κάνουν, ωστόσο οι λαοί δεν ανταποκρίνονται ακριβώς όπως θέλουν. Θυμηθείτε τα λόγια του Κίσιγκερ για το λαό μας, είναι απρόβλεπτος λαός, λέει. Ο διάβολος τα έχει γαμμένα με το λαό μας, γιατί είναι βαθύτατα θρησκευόμενος, ορθόδοξος, έχει τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, έχει κάτι εκδηλώσεις που εκεί που νομίζεις ότι τον έχεις αυτό το λαό κάτω από το λουρί σου και το έχεις σαν σκυλάκι, αυτός ο λαός τα τεινάζει όλα και σε χυμάει, σε δαγκώνει και σε αφανίζει. Λοιπόν, αυτά τα, γι' αυτό ακριβώς θέλουν να αφανίσουν την πίστη, για να μπορέσουν στη συνέχεια το πτώμα που θα λέγεται ανθρωπότητα να το κάνουν ό,τι θέλουν. Πέστε μου κάτι, και η Γερμανία γιατί ήθελε ειδικά να χτυπήσει τη Σερβία? Είπατε είναι σκληρό κράτος. Ναι. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Να θυμηθούμε ότι και ο σημερινός Πάπας είναι από τη Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Γιατί ο παπικός θεσμός επιβάλλει την παγκόσμια κυριαρχία μέσω του θρησκευτικού του μανθία. Ο Πάπας δεν είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης. Ασχέτως αν μερικοί δικοί μας ιεράρχες δεν θέλω να το πούν απερίφραστα. Ο Πάπας είναι ο αντίποδας της κοσμικής εξουσίας με αρχιερατικό μανδύα. Αυτό που ποτέ δεν δέχτηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία, να ταυτίσει στο ιερατικό πρόσωπο, στο ίδιο πρόσωπο, κοσμική και ιερατική εξουσία. Εμείς τώρα φτάσαμε στο άλλο άκρο. Αρνούμεθα στους κληρικούς, όχι μόνο τον
γίνουν πολιτικοί άρχοντες και δικαίως και καλώς τους το αρνούμεθα, τους αρνούμεθα να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν και να εμπνέουν τους πολιτικούς άρχοντες. Φτάσαμε εμείς στο άλλο άκρο. Εκεί όπου έχει φτάσει ο προτεσταντισμός. Και μην ξεχνάμε ότι ο προτεσταντισμός ήταν μετά τον Καποθίστρια αυτός που δημιούργησε την παιδεία αυτού του λαού. Ο Μάουερ και η παρέα του. Οι ομόφρονές του. Για αυτή την παιδεία όμως του Καποδίστρια θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, διότι σήμερα ξεκινήσαμε να μιλήσουμε για την παιδεία του Καποδίστρια και μιλήσαμε για άλλα ζητήματα με τον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, έτσι που όπως είπαμε είναι εφημέριος τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, έχει τη φήμη του πολύ καλού εξομολόγου και μας το λένε αυτό όσοι τον επισκέπτονται, έτσι είναι ενθουσιασμένοι. Μας παίρνουν όμως και ορισμένοι και λένε τα γραφεία της κοινωνίας, διότι εσείς περνάτε όλο το μήνυμα του Καποδίστρια. Έτσι και το περνάτε και μέσα από αυτή την πολιτική παράταξη που είναι επιστήμονες, επαγγελματίες, παιδιά της κοινωνίας και του Θεού καταξιωμένα μέσα στην κοινωνία μας και έχουν αγωνία για το αύριο του τόπου μας από κάθε άποψη, αλλά βρίσκονται πλησιέστερα έτσι στην εκκλησία και έχουν χαλουγηθεί με τα νάματα της εκκλησίας χάρη στον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, ο οποίος ήταν ο πνευματικός τους πατέρας και πνευματικός τους καθοδηγητής. Η κοινωνία λοιπόν, επειδή μας στείλανε κάποια μηνύματα έτσι, πού έχει γραφεία, διότι άλλο η εκκλησία που είστε εσείς, η κοινωνία πού είναι? Έχει γραφεία η παράταξη κοινωνία επί της Οθού Υποκράτους 121. Μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας, έχει στη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους και πρώτα Θεός στις 10 Μαΐου θα γίνουν τα εγκαίνια των γραφείων στην Άμφισσα. Μάλιστα. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή ξεκίνησε από τον πόθο των ανθρώπων να αποτινάξουν τον ξενικό ζυγό. Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι από τον Καποθίστρια και μετά κυριαρχείται ο πολιτικός χώρος της Ελλάδος από τους ξένους. Αν δεν πάρει ένας πολιτικός αρχηγός το χρήσμα από την Αμερική, τη Γερμανία και την Αγγλία, δεν μπορεί να γίνει πολιτικός αρχηγός. Και γι' αυτό επισκέπτονται όλοι εκεί. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να επισκεφθούμε κανέναν. Γιατί δεν βγαίνετε μπροστά? Πόσο μπροστά, πιο μπροστά? Εδώ μου λένε κληρικοί, μου λένε κληρικοί, κακός κάνεις. Γιατί κακός? Δηλαδή η Εκκλησία ευλόγησε τα όπλα, ο Παπαφλέσσας σκότωσε ανθρώπους και δεν τον καθαίρεσε η Εκκλησία. Σκότωσε Τούρκους. Και κινδυνεύω να καθαιρεθώ εγώ ή να επιτιμηθώ εγώ επειδή συνιστώ στο λαό μας να αποτινάξει αυτή την βάρβαρη πνευματική κυριαρχία. Τον έχουν υπνώσει αυτό το λαό να πάει να ψηφίζει αυτές τις παρατάξεις, δηλαδή να παρουσιάζεται ότι τις θέλει, ότι τις εκλέγει. Και ξέρετε τι μου είπε ένας πολύ βαθιά χωμένος στα πολιτικά πράγματα της σημερινής περίοδου? Αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει, λέει, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που υπάρχουν. Και είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, εμείς τα λέμε, τα προαναγγέλουμε από εδώ, λες και πολλές φορές, δηλαδή είναι ενημερωμένο το κοινό μας. Να είστε όλοι καλά και να ευχαριστήσουμε και τον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη. Έτσι, πανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον πατέρα Βασίλειο την Τρίτη, όπου δεν θα μιλήσουμε για πολιτική. Όχι. Θα μιλήσουμε για θεολογία, για πνευματικά θέματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Για όσους ρωτάτε για τον κύριο Σωτηρόπουλο, διότι έχω δεχθεί μηνύματα, έτσι έχει κάτι υπολείμματα από την πνευμονική αυτή περιπέτεια την οποία πέρασε με υπέρταση, πάει πάρα πολύ καλύτερα. Είναι μια χαρά δηλαδή, αλλά δεν τον αφήνουν οι γιατροί να δραστηριοποιηθεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.